και εδώ με τον προσκεκλημένο μας, τον πρώτο προσκεκλημένο μας, κύριο Νάσος Ηλιόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς. Κύριε Ηλιόπουλε, ευχαριστώ που είστε εγώ εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Αυτή είναι η εικόνα της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της ελληνικής οικονομίας στο εξωτερικό. Σήμερα ξεκίνησε ουσιαστικά να συζητείτε η εικόνα της ελληνικής οικονομίας και οι προοπτικές της στο εσωτερικό, με αφορμή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Και θέλω να σας ρωτήσω, και μετά την αποχώρησή σας από τον ΣΥΡΙΖΑ, τι διαφορετικό θα παρουσιάσει η Νέα Αριστερά με την κοινοβουλευτική ομάδα των 11 σε αυτή την συζήτηση, τι θα είναι εκείνο το οποίο θα προτάξετε? Ακούσαμε την κυρία Αξιόγλου χθες, έδωσε νομίζω ένα στίγμα σήμερα, και ο κύριος Χαρίτσης, αν δεν κάνω λάθος, σε μια συνέντευξή του. Ο κύριος Χαρίτσης θα μιλήσει την Κυριακή. Θα μιλήσει την Κυριακή σε μια συνέντευξή του. Ωστόσο, άκουσα τον Στέφανο Κασελάκη να λέει ότι ένα πράγμα που εμείς θα καταργήσουμε είναι η προκαταβολή φόρου. Εσείς αντιστοίχως τι λέτε, τι είναι αυτό που σας κάνει διαφορετικούς στο θέμα αυτό της οικονομίας από τον ΣΥΡΙΖΑ? Ωραία, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος κυριολεκτικά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, ο κόσμος έχει πελαγώσει ανάμεσα στα πράσινα, στα κίτρινα, στα μπλε. Τα τιμολόγια, δηλαδή. Και στα πορτοκαλί τιμολόγια. Ναι. Στην πραγματικότητα, η κυβέρνηση απλά λέει στον κόσμο ότι απλά σου δίνω την επιλογή να επιλέξει το χρώμα της ληστείας. Είμαστε μια αγορά όπου η μεγαβατόρα έχει κόστος παραγωγής στα 40 ευρώ, επειδή είμαστε η πιο πληθωριστική αγορά, αυτό ξεπερνάει τα 100, 120, 140 πολλές φορές και απλά βάζουμε τους πολίτες να διαλέγουν το τιμολόγιο αν θα είναι 140,1 ή 140,2. Αν κάποιος δει τον προϋπολογισμό, δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Ο προϋπολογισμός δεν λέει τίποτα για τον κόσμο ο οποίος είναι σε αυτή την κατάσταση της ακρίβειας. Καμία ενίσχυση, κανένα μέτρο, πλαφόν όπως έχουν πάρει άλλες χώρες. Δεύτερη εικόνα. Στεγαστική κρίση. Αντίλογος. Λέει η κυβέρνηση, δώσαμε αυξήσεις, από 1η Ιανουαρίου περαιτέρω αυξήσεις, θα φανούν οι αυξήσεις στις συντάξεις. Προφανώς έκανε το κύκλο της η επιδοματική πολιτική έως ένα βαθμό, παρόλα αυτά δίνεται εν ώψη Χριστουγέννων, άρα λέει ότι εγώ κάνω παροχές και θα συνεχίσω να στηρίζω. Ωραία. Αυτή τη στιγμή είμαστε η δεύτερη χαμηλότερη χώρα σε όλο τον ΟΣΑ σε συμμετοχή εταιρικών κερδών στη φορολογία. Έχουμε το πιο άδικο φορολογικό σύστημα σε όλη την Ευρώπη. 60% έμεση φόροι, 40% άμεση. Έχουμε σε επίπεδο κατακεφαλήν ΑΕΠ και πραγματικού μισθού, είμαστε στις 4 χειρότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 2021 μέχρι σήμερα ο πραγματικός μισθός έχει μειωθεί 8%. Γι' αυτό μιλάω για εικονική πραγματικότητα. Μιλάω για έναν προϋπολογισμό ο οποίος είναι κυριολεκτικά αλλού. Στεγαστική κρίση. Είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο στεγαστικό κόστος σε όλη την Ευρώπη και ένα στα τρία νοικοκυριά δαπανούν πάνω από το 50% του εισοδήματος για στεγαστικά έξοδα. Τι λέει η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, για τη βραχυχρόνια μίσθωση που έχει εκτοξεύσει? Το ξέρετε πολύ καλά, έχετε κάνει ρεπορτάζ. Τι γίνεται με τα ενοίκια στην Αττική? Τι γίνεται με το γεγονός ότι ένας άνθρωπος για 45 τετραγωνικά στο νέο κόσμο δίνει 550 και 600 ευρώ? Εσείς λοιπόν πώς προσέρχεστε σε αυτό? Θέλω να πω, δώστε μας έτσι, να το πω έτσι όπως το λένε στο χωριό, δύο tips ας πούμε. Ωραία. Λοιπόν, έλεγα δύο σημεία που θα σας διαφοροποιήσουν, προφανώς κάνοντας αντιπολίτευση, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ένας κόσμος που λέει εντάξει, τι θα πει τώρα ο Χαρίτσης, η Αξιόγλου, ο Ηλιόπουλος, όλη η ομάδα των 11. Αφού η ατζέντα ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε και πριν, η ατζέντα ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και τώρα. Ωραία. Μία φράση για το συγκεκριμένο και έρχομαι και στο ερώτημά σας. Το άγχος μας δεν είναι να ετεροπροσδιοριστούμε ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τον κύριο Κασελάκη. Το άγχος μας είναι να υπάρξει μια σοβαρή αξιόπιστη προοδευτική φωνή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη, μια Νέα Δημοκρατία που παίζει χωρίς αντίπαλο, ένα ΣΥΡΙΖΑ που είναι σε φθορά και ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι καθυλωμένο. Κατανοώ ότι κάποιος θα πει ότι είναι πολύ φιλόδοξο στόχος μια κοινοβουλευτική ομάδα με 11 βουλευτές να λέει ότι θέλει να καλύψει αυτό το πολιτικό κενό. Θα το πούμε μετά. Θεωρώ όμως ότι στην πολιτική αξίζει να έχεις φιλόδοξους στόχους στο βαθμό που ανταποκρίνονται σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Εμείς λέμε τα εξής. Πρώτα απ' όλα, χρειαζόμαστε έναν πράσινο προϋπολογισμό. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι σαν να μην υπάρχει η κλιματική κρίση, σαν να μην έγινε η Θεσσαλία. Έχουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος χωρίς να παίρνει ουσιαστικά μέτρα, τη στιγμή που η χώρα έχει απεντάξει έργα από τα αντιπλημμυρικά, απλά προϋπολογίζει ότι του χρόνου θα έχουμε 600 εκατομμύρια για φυσικές καταστροφές, όσα δώσαν και φέτος.
είναι ότι, συγχωρέστε μου την έκφραση, αλλά είναι 1,5 κιλό κιμάς να τα αφήσω. 600 εκατομμύρια φέτος για καταστροφές, 600 εκατομμύρια και του χρόνου, χωρίς καμία πρόληψη. Άρα πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο είναι ότι η κλιματική κρίση, αν θέλετε, είναι η βάση όλης της συζήτησης. Μάλιστα. Και δεν είναι όρους επόμενης γενιάς. Αφορά τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, αφορά την παραγωγή, τις μεταφορές, την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Δεύτερο ζήτημα. Κράτος πρωταγωνιστής, κράτος αναπτυξιακό. Η λογική ότι όλα θα τα λύσει η αγορά δεν προχωράει. Θέλετε να μιλήσουμε για τις επενδύσεις. Το 90% των επενδύσεων είναι σε real estate, είναι σε αγοραπολισίες ήδη υπάρχοντων υποδομών, είναι σε ιδιωτικοποίηση, δηλαδή δεν αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί νέες δυνατότητες. Γι' αυτό το λόγο είμαστε τόσο χαμηλά εγκλωβισμένοι σε χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλούς μισθούς. Τι σημαίνει αυτό? Η μία όψη είναι το brain drain, κόσμος που φεύγει. Το άλλο το οποίο δεν το συζητάμε είναι το brain waste. Τι σημαίνει brain waste? Εργαζόμενοι οι οποίοι έχει ο άλλος προσόντα μεταπτυχιακού και διδακτορικού και δουλεύει σε θέσεις που στην πραγματικότητα θα ήθελες από αυτό το λυκείο. Πάμε τώρα, για να πάμε στα πολιτικά. Κάνατε μια επισήμανση για το πολιτικό κενό και την φιλοδοξία σας να το καλύψετε στο βαθμό που υπάρχουν οι πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, όπως είπατε. MRB, εξαμηνίες τάσης, χθες. Ενώ όλοι διαπιστώνουν και νομίζω και την προηγούμενη φορά που είχατε έρθει εδώ είχαμε συζητήσει για το θέμα του πολιτικού κενού και όντως τότε υπήρχε μια δημοσκόπηση που έδειχνε ότι υπάρχει ένα κενό. Αυτό το κενό δείχνει ότι δεν μπορείτε να το καλύψετε ούτε εσείς, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στα ποσοστά του, είναι πλέον τρίτη δύναμη πίσω από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και εσείς ενώ υπήρξε ένα φιλόδοξο ξεκίνημα και θα έλεγα και επικοινωνιακά σχεδόν άρτιο, δηλαδή κάνατε θόρυβο, εντός εισαγωγικών το λέω, όταν ξεκινήσατε, είστε λίγο πάνω από το 2%. Μήπως τελικά η ύπαρξη πολιτικού κενού είναι κάτι που είναι στη σφαίρα των υποθέσεων και όχι στην πραγματικότητα? Θα έλεγα ότι το πολιτικό κενό το αποτυπώνει ούτως ή άλλως και η αύξηση των ποσοστών της αποχής. Άρα ότι υπάρχει, υπάρχει και είναι εκεί. Επίσης, πολιτικό κενό υπάρχει γιατί είναι μια συνθήκη ανισορροπίας. Αυτό υπήρχε και πριν τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έχει διευρυνθεί και δεν γίνεται. Το δεύτερο στοιχείο είναι αυτή η παντοκρατορία που έχει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είδαμε προσοχή την έρευνα της MRB. Να σας υπενθυμίσω ότι εμείς ανακοινώσαμε την κοινοβουλευτική ομάδα 4 Δεκεμβρίου. Η MRB μετρούσε από πριν. Αλήθεια είναι. Δεν ξέρω πώς μετράς κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Έκλεισε στις 6, δηλαδή μας μέτρησε για 2 μέρες. Εγώ θα έμενα όμως και στις δυνατότητες. Γιατί συγκεκριμένη έρευνα και γιατί πάντα θέλω να βλέπω τις έρευνες με ψυχραιμία. Στο ερώτημα πόσο πιθανόν είναι να ψηφίσετε την νέα κοινοβουλευτική ομάδα, στο πολύ πιθανό και αρκετά πιθανό αθροίζει για πάνω από 8%. Άρα θα έλεγα ότι με πολύ μεγάλη προσοχή κοιτάμε όλες τις έρευνες. Θα έλεγα ότι αντικειμενικά είναι σωστό. Δηλαδή θέλω να είμαι ειλικρινής. Αν έβλεπα ένα ποσοστό 5 ή 6% πάλι θα σας έλεγα ότι είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς και έχουμε μπροστά μας ένα μαραθώνιο. Άρα, ποιος είναι ο πύχης για τις ευρωεκλογές? Δηλαδή, ακούμε τον Στέφανο Κασελάκη, μετέβαλε θέση. Είπε στην αρχή 17-18% ότι είναι ο στόχος. Μετά είπε η ολική ανατροπή, η νίκη. Χθες στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ δεν έβαλε στόχο, είναι η αλήθεια. Ο δικός σας στόχος για τις ευρωεκλογές, καταρχάς πριν πάω σε αυτά, θα φτάσετε στις ευρωεκλογές? Δηλαδή, το σχέδιο κάποια στιγμή. Πολιτικός φορέας, κόμμα δηλαδή, για να πάμε σε ευρωεκλογές, εξακολουθεί να υφίσταται? Προφανώς. Εμείς όλο το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσουμε μια διαδικασία από ανοιχτές συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα, από πολίτες που θέλουν να στηρίξουν τη Νέα Αριστερά. Όχι αποκλειστικά και μόνο από κόσμο ο οποίος επέλεξε να αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι αυτό ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σχήμα το οποίο θα μπορεί να αγκαλιάσει κάθε προοδευτικό, αριστερό, κεντροαριστερό, οικολόγο πολίτη. Αυτό θεωρούμε ότι χρειάζεται. Προφανώς και πρέπει να μετρηθούμε στις ευρωεκλογές και στόχος μας είναι να αποτυπωθεί αυτό σε ένα ανοιχτό ενωτικό ψηφοδέλτιο και της αριστεράς και της οικολογίας και της προοδευτικής κατεύθυνσης. Και ποιος είναι ο πύχης? Θα ξεκινήσω από το πολιτικό ζήτημα. Ακριβώς επειδή θεωρώ ότι είμαστε σε μια σκληρά μεταβατική περίοδο, θεωρώ ότι μετά τις ευρωεκλογές θα υπάρχουν διαδικασίες ανασύνταξης ευρύτερα στον προοδευτικό χώρο. Ο δικός μας πολιτικός στόχος είναι να είμαστε ένας ισχυρός παίχτης, ένας καταλήτης για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις αυτό. Δεν θα δώσω αυτή τη στιγμή, είναι πολύ νωρίς να δώσω αριθμητικό πύχη, αλλά θα θέλω να κάνω καθαρό ποιος είναι ο δικός μας πολιτικός στόχος. Αυτό δηλαδή το δυνητικό 8% που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις είναι και στόχος?
Όχι, θα έλεγα ότι είναι πολύ νωρίς, σας το είπα και πριν. Είναι πολύ νωρίς και για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα η δημοσκοπική δυναμική, αλλά και για να ορίσουμε εμείς έναν αριθμητικό στόχο. Ωραία. Άρα, εγώ λέω λοιπόν, περιγράφω το στόχο ότι η Νέα Αριστερά θέλει να πάρει το υψηλότερο δυνατό ποσοστό στις ευρωεκλογές, προκειμένου να είναι ο καταλήτης ή εκ των καταλητών για τις διεργασίες που θα προκύψουν στον ευρύτερο χώρο. Είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζονται. Από την αριστερά μέχρι την αριστερή σοσιαλδημοκρατία μέχρι την κεντροαριστερά. Είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζονται τέτοιες διεργασίες. Αυτό συμπεριλαμβάνει και συζητήσεις με το ΠΑΣΟΚ, εάν και εφόσον προκύψουν οι συνθήκες. Εγώ λέω ότι αυτό επί της αρχής είναι ένα ανοιχτό κάλεσμα σε οποιαδήποτε πολιτική δύναμη και σε οποιοδήποτε πολίτη αυτοπροσδιορίζεται ως προοδευτικός. Είμαι με το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, δεν μου αρέσει να. Το ΠΑΣΟΚ προφανώς και αυτό προσδιορίζεται ως προοδευτικό. Άρα θα έλεγα ότι πρέπει να αφορά προφανώς και τις δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας. Δεν λέω κάτι καινούριο. Ξέρετε ότι είμαι από τους ανθρώπους που είχαμε υποστηρίξει ότι η απλή αναλογική ήταν ένα στοίχημα και θα μπορούσε να κερδιθεί από τις προοδευτικές δυνάμεις. Δυστυχώς δεν κερδίθηκε. Έχει κλείσει αυτή η συζήτηση πια. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση προφανώς απαιτούνται ευρύτερα κοινωνικά και πολιτικά μέτωπα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να είναι συνομιλητής σε μια τέτοια συζήτηση μετά τις ευρωεκλογές? Νομίζω ότι αυτό αφορά σαν ερώτημα πρώτα απ' όλα την ηγετική του ομάδα. Εμείς δεν έχουμε χαρακτηρίσει ποτέ κανέναν σύντροφο ή πρώην σύντροφό μας, ούτε εσωτερικό εχθρό, ούτε πέμπτη φάλαγγα, ούτε διάφορα άλλα παράξενα που ακούσαμε αυτές τις μέρες. Προφανώς, αν κάποιος θεωρεί ότι κάποιος άλλος έχει υπάρξει πέμπτη φάλαγγα, εσωτερικός εχθρός ή πουλημένος στις τράπεζες, μάλλον δεν θα θέλει να συνομιλήσει μαζί του. Άρα θεωρώ ότι δεν αφορά εμάς αυτή η συζήτηση. Αλλά ξαναλέω, δεν συγκροτούμε ούτε αφορά την κοινωνία, ούτε αφορά εμάς μια αντισύριζα ή αντικασελάκης κίνηση. Δεν έχει κανένα νόημα κάτι τέτοιο. Εμείς θέλουμε μια μαχητική αντιπολίτευση για τα πραγματικά ζητήματα. Παραδείγματος χάρη στο φορολογικό νομοσχέδιο, η Νέα Αριστερά με τις λίγες της δυνάμεις ήταν η μόνη κοινοβουλευτική δύναμη που είπε συγκεκριμένα πράγματα για τη στεγαστική κρίση και για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Το οποίο, ξαναλέω, αφορά τα ενίκια χιλιάδων ανθρώπων από τη γενιά μου και κάτω, είναι από τα βασικά ζητήματα μιας ολόκληρης γενιάς. Άρα, έτσι συμπυκνώνω για να βγάζουμε και καμιά είδηση, κύριε Ηλιόπουλε, ότι προφανώς σε μια τέτοια συζήτηση μετά τις ευρωεκλογές δεν αποκλείεται εσείς και το ΠΑΣΟΚ, και θα είναι απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ υπό την σημερινή ηγεσία και τα λοιπά, εάν θελήσει να συμμετάσχει σε μια τέτοια συζήτηση. Αλλά εκ προημίου δεν το αποκλείεται. Αναδιατυπώνω. Εκ προημίου εμείς δεν αποκλείουμε κανέναν ο οποίος θέλει να μπει σε μια συζήτηση. Αυτό όμως με τις σημερινές συνθήκες δεν γίνεται. Προφανώς. Για μια σειρά από λόγους, και να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Νομίζω τα έχουμε ξαναπεί. Κλείνει χρονιά και κλείνουμε περισσότερους από 170 νεκρούς εργαζόμενους. Είναι τραγικό το στοιχείο. Μπορεί να μην συζητιέται, να μην ακούγεται. Σε αυτή τη χρονιά η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να φέρει το 13ωρο. Δηλαδή κάτι το οποίο θα κάνει ακόμα χειρότερη την κατάσταση, πέρα από όλα τα άλλα, σε συνθήκες ζωής και θανάτου, σε συνθήκες υγείας και ασφάλειας. Δεν στάθηκε απέναντι και ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό? Ναι, αλλού ήθελα να φτάσω. Ήθελα να απαντήσω σε κάτι σχετικά με το ΠΑΣΟΚ. Σε εκείνη τη συνθήκη, οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ στον ιδιωτικό τομέα επέλεξαν να μην προκηρύξουν καν μία 24ωρη απεργία, ούτε καν μια στάση εργασίας. Το λέω αυτό γιατί η πολιτική συζήτηση πρέπει να ξεκινάει από το περιεχόμενο και την κοινωνία. Με μια πολιτική δύναμη η οποία θεωρεί ότι δεν πρέπει να αντιδράσει στο 13ωρο, δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Μπορεί να υπάρχει κάπου συνθήκες, κάποιο επιμέρους μέτωπο, και ούτως ή άλλως μέσα στη Βουλή Αντιπολίτευσης θα δείτε ταυτίσεις και με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και με τις άλλες δυνάμεις της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μιλάμε για μια ευρύτερη συμμαχία. Γιατί σας είπε αυλικούς των τραπεζών και των σέρβισσες ο κύριος Κασελάκης? Επειδή δεν ψηφίσατε, μάλλον ψηφίσατε τρεις διατάξεις. Δεν ψηφίσαμε. Ναι. Δεν ψηφίσαμε. Καταψηφίσαμε το νομοσχέδιο, ψηφίσαμε παρόν σε όλες τις διατάξεις. Αυτό το παρόν. Σε όλες τις διατάξεις που ήταν διατάξεις ευρωπαϊκής οδηγίας. Μέχρι το 2021 όλη η αντιπολίτευση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ζητούσε η ευρωπαϊκή οδηγία να ενσωματωθεί. Γιατί δεν υπερψηφίσαμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία? Γιατί ο τρόπος με τον οποίο την ενσωματώνει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ο τρόπος ο οποίος ανταποκρίνεται στα συμφέροντα. Γιατί καταψηφίσαμε στα συμφέροντα των πολιτών? Γιατί καταψηφίσαμε το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί το βασικό ζήτημα για τους servicers είναι ότι δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα στη ρύθμιση προς τους πολίτες, και μάλιστα υποχρεωτικότητα με μια δόση η οποία να μην ξεπερνάει το 1/3 του διαθέσιμου εισοδήματος. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει ο πολίτης. Και
τελευταίος παράγοντας, οι σέρβισερς είναι αφορολόγητοι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Γιατί η Νέα Δημοκρατία την ίδια στιγμή που ψάχνει να πάρει 600 εκατομμύρια από τους ελεύθερους επαγγελματίες, σέρβισερς και τράπεζες. Εκπλαγήκατε όταν το ακούσατε από τον κύριο Κασελάκη. Η αλήθεια είναι πως ναι. Και η αλήθεια είναι πως ναι, γιατί να σας πω, για να μιλήσω και προσωπικά, ήμουνα στην επιθεώρηση εργασίας σας όταν μπήκε πρόστιμο 1,6 εκατομμύρια ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς για πλήρωτες περιορίες. Το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει βάλει ποτέ η επιθεώρηση εργασίας. Μπορώ να σας πω ότι από το 2015 στο 2019 γίνανε χιλιάδες έλεγχοι στις τράπεζες, μπήκαν πρόστιμα για πάνω από 4 εκατομμύρια, κλείσαμε καταστήματα για παραβίαση ωραρίου, δεν είχε ξανασυμβεί αυτό. Και είναι η πρώτη φορά που οι τραπεζοϊπάλοι 5 η ώρα σχόλαγαν και πήγαιναν σπίτι τους. Στην πραγματικότητα θεωρώ ότι αυτή η επίθεση επιβεβαιώνει τους λόγους για τους οποίους φύγαμε. Ο Αλέξης Τσίπρας ποτέ σε καμία διαφωνία δεν θα είχε διανοηθεί να μιλήσει με τέτοιο απαξιωτικό και προσβλητικό τρόπο για ανθρώπους που πορεύτηκε μαζί. Ξέρετε, θυμίζει τις χειρότερες παραδόσεις της αριστεράς που όταν διαφωνείς με κάποιον είναι πράκτορος ταξικού εχθρού. Αυτό θυμίζει. Αυτά που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, μιας και τον αναφέρατε, στην Ευρώπη, αυτή η προσπάθεια να συνεννοηθεί, να συνομιλήσει, ενδεχομένως και να συνεργαστεί όλο το φάσμα από τη ριζοσπαστική αριστερά μέχρι την αριστερή σοσιαλδημοκρατία. Είχε ενδιαφέρον το τι είδε από τον Τζουζέπε Κόντε μέχρι τον Ενρίκο Λέτα και τον Φρανσουά Ολάν, τον Μπικετή. Mm-hmm. Δηλαδή είδε όλη αυτή την γκάμα. Το βρίσκεται ενδιαφέρον. Προφανώς. Θα μπορούσε ο Τσίπρας μετά τις ευρωεκλογές να παίξει έναν τέτοιο ρόλο, δεν λέω εγώ να ηγηθεί, αλλά να παίξει ένα ρόλο να φέρει πιο κοντά όλες τις δυνάμεις αυτές. Να ξεκινήσω από τη μεγάλη εικόνα. Ο συνασπισμός ήδη είχε υπηρετήσει μια παράδοση ήδη από το 2003 και τα κοινωνικά φόρουμ, ακριβώς μια λογική κοινής δράσης δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας, της αριστεράς, των πρασίνων, των συνδικάτων, της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών κινημάτων. Θεωρώ ότι αυτή η ευρύτερη αντίληψη είναι η σωστή αντίληψη απέναντι στις νεοφιλελεύθερες δεξιές πολιτικές. Αυτό προφανώς δεν αφορά δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, οι οποίες υιοθέτησαν και ακόμα υιοθετούν νεοφιλελεύθερες δεξιές πολιτικές. Θα ήταν πολύ καλύτερη η συνθήκη συνολικά στην Ευρώπη αν η σοσιαλδημοκρατία δεν είχε ενσωματωθεί τόσο πολύ στη στρατηγική που είχαν τα συντηρητικά λαϊκά κόμματα. Άρα, με αυτή την έννοια, κάθε πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση, εγώ θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας ό,τι θέλει να κάνει και όποια πρωτοβουλία να αναλάβει, θα το αναλάβει. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σωστό να μιλάω εγώ για κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Ναι, έχετε επικοινωνία. Είχαμε μία επικοινωνία το προηγούμενο τη γνωστή. Ναι, εντάξει, μετά δεν ξαναμιλήσαμε. Αλλά προφανώς είναι ένα πρόσωπο που το παρακολουθείτε. Εννοείται, προφανώς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει πάρα πολύ στον πρωτοβουλίο. Πότε θα έχουμε το κόμμα. Πότε θα έχουμε το κόμμα. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε ψηφοδέλτιο σε ευρωεκλογές. Αυτό είναι σίγουρο. Το πότε μπορεί θα να γίνει... έχετε ψηφοδέλτιο χωρίς κόμμα. Μπορεί να είναι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Να ξεκαθαρίσω το εξής. Το πότε θα γίνει με την παραδοσιακή έννοια το ιδρυτικό συνέδριο, η εκλογή κεντρικής επιτροπής κτλ. Αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Προφανώς το επόμενο διάστημα εμείς προχωράμε σε ανοιχτές συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα. Θα υπάρξουν κάποια μεταβατικά προσωρινά συντονιστικά όργανα. Το λέω συντονιστικά όργανα, γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια διαδικασία. Για να υπάρξει μια οργάνωση από κάτω. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα υπάρξει, αν θέλετε, ιδρυτικό συνέδριο και εκλογή κεντρικής επιτροπής πριν τις ευρωεκλογές. Ναι, μπορεί να γίνει και μετά. Άρα, ενωτικό ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές, πιθανώς χωρίς την δομή την κομματική που έχουμε όλοι κατά νου όταν μιλάμε για κόμματα. Εκεί ο Πέτρος Κόκαλης θα συνεργαστείτε. Θεωρώ ότι θα είναι μια θετική εξέλιξη και το λέω με όρους πολιτικού περιεχομένου και όχι με όρους προσώπου. Με ποια είναι. Ο Πέτρος Κόκαλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει με επιστημονικό και πολιτικό άρτιο τρόπο μια συγκεκριμένη ατζέντα. Θυμηθείτε πόσο πίσω ήταν η συζήτηση για το κλίμα το 19, δυστυχώς, στο ελληνικό σκηνικό και πόσο διαφορετικά συζητάμε μετά τη Θεσσαλία και τον Εύρο. Λοιπόν, επειδή δεν φαίνεται να υπάρχει εμπάργκο από την Κουμουνδούρου τελικά. Την επόμενη φορά θέλω να συνυπάρξετε. Με μεγάλη όλα τα χαρά. Κόμματα. Μεγάλη μου χαρά. Εσείς από την πλευρά σας δεν έχετε πρόβλημα. Σε καμία στη Νέα περίπτωση. Αριστερά. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γρήγορη, αλλά νομίζω ουσιαστική συζήτηση και με ειδήσεις. Θα έχουμε τη δυνατότητα μετά τις γιορτές, καλές γιορτές κιόλας, να τα ξαναπούμε. Καλά. Κύριε Λιόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν απόψε την επόμενη μέρα.